Κύριε Παπαδημούλη, τα πέντε σημεία είναι αυτά που δείχνουν τον δρόμο Κέρουλου, και την παραπέρα πορεία. Κύριε Παπαδημούλη, εσύ που είσαι τώρα στο συνασπισμό, σε ποια γωνία για να κλείσουμε. Άμα δεν το ρώταγες. Μπορείς να μας πεις. Πού είσαι, σε ποια... Έχετε απορία. Βεβαίως έχω απορία, γιατί σε ξέρω τόσα χρόνια. Έχουμε συζητήσει όσες φορές. Είμαι μέλος του συνασπισμού με τις γνωστές μου απόψεις που ανήκουν στο χώρο της ανανοτικής αριστεράς. Με υποσημειώσεις δηλαδή. Και εκλεγμένος με το σχηματικό σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ και επομένως μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Με τους συναδέλφους, συντρόφους μου, αδερφούς μου που πριν από δύο μέρες κατέστησαν ανεξάρτητοι, με συνδέουν κοινοί δεσμοί και αγώνες και νιώθω και θα συνεχίσω σαν να είμαστε στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα. Έχω την αίσθηση ότι η επίσημη θέση του συνασπισμού είναι ότι κανονικά πρέπει να παραιτηθούν αυτοί που φύγανε από τον συνασπισμό. Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω ότι αν δεν μπορούμε να είμαστε ένα, να είμαστε δίπλα. Και γι' αυτό κάνω έκκληση προς όλους να σταματήσουν αυτές οι αντιπαραθέσεις. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να μου απαντήσετε? Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Να μην παραιτηθούν δηλαδή, λέτε εσείς? Η τοποθέτησή μου είναι σε αυτά τα θέματα. Συζητήσαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα, ανταλλάξαμε απόψεις, χωρίσαμε φιλικά, τελεία και παύλα. Για να είμαστε μαζί και δίπλα στους αγώνες που έρχονται, στα συνδικάτα, στην αυτοδιοίκηση και ενδεχομένως και αύριο στις εκλογές. Άρα εσείς παραμένετε στον συνασπισμό υπό τον κύριο Τσίπρα, έτσι? Για να καταλάβω, γιατί έχουμε μπερδευτεί, έχουμε συγχυστεί. Ο συνασπισμός δεν είναι αρχηγικό κόμμα. Γι' αυτό μιλάτε υπό τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας εννοώ είναι... με πρόεδρο. Κύριε Παπαδημούλη, μην παίζουμε με τις λέξεις. Με πρόεδρο είπα, δεν το υποτίμησα. Τα είπα και στο συνέδριο. Δεν σας είπα ότι είσαστε υποτελείς. Είπα και στο συνέδριο, κύριε Οικονομέα, τα λέω και τώρα και είμαι συνεπής σε αυτή τη γραμμή. Δεν πιστεύω ότι μέσα από την πολυδιάσπαση αυτή την ώρα η αριστερά μπορεί να προσφέρει στον τόπο. Αυτή την ώρα που κόβουν μισθούς. Ήδη σκανδαλίζεται ο κόσμος βλέποντας ότι δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε. Αυτή την ώρα που κόβουν μισθούς και συντάξεις. Ήδη σκανδαλίζεται ο κόσμος βλέποντας ότι δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε. Με ρωτάτε τώρα ή σας λέω μια αίσθηση του κόσμου. Αυτή την ώρα που κόβουν μισθούς και συντάξεις, οι πολίτες θέλουν την αριστερά να ενώνεται και να αυξάνεται, όχι να διαιρείται. Να μάθει την τέχνη της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού και όχι της διαίρεσης. Αυτό δεν σας λέω και εγώ. Έχει στεναχώρια ο κόσμος σας, μεγάλη κύριε Παπαδημούλη. Μεγάλη στεναχώρια ο κόσμος σας. Το καταλαβαίνω απολύτως και το ξέρετε καλύτερα και από το συμμερίζομαι και μην νομίζετε. Και αρκετοί από εμάς το νιώθουμε κιόλας. Δηλαδή σου λέει, άμα δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους άνθρωποι της αριστεράς για να έχουν μια κοινή αντίδραση και μια κοινή αντίσταση. Πώς το έπεσε εκείνο με τον φίλο στον Άγγλο. Δηλαδή είναι ειδικό. Το Άγγλο που μου είχε πει. Του Greeks. Όλα στην Ελλάδα δεν του Greeks. Three parties. Από αρχαιότητα τον χρόνο. Δύο Έλληνες, τρία χρόνια. Κύριε Καμπουράκη, έχουμε μπροστά μας, το είπα και στο συνέδριο, να το επαναλάβω και στα λίγα δευτερόλεπτα που μου δίνετε. Έχουμε μπροστά μας το μοντέλο της Ιταλίας, πολυδιάσπασης αριστεράς, εξαφανίστηκε από την πολιτική ζωή. Στο κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο δεν υπάρχει. Στα συνδικάτα είναι πολύ αδύναμη, το ίδιο στην αυτοδιοίκηση. Αυτά και έχουμε και το μοντέλο. Του καπιταλισμού για να σας κύριε Οικονομέα, εντάξει. Εσείς μπορεί να κάνετε πλακίτσα, εγώ πονάω την ιστορία. Λοιπόν, λέω λοιπόν και έχουμε και το μοντέλο της αριστεράς που μοιάζει, είναι συγγενική με το συνασπισμό στην Πορτογαλία και τη Γερμανία, που με τη γραμμή της σύνθεσης, της εισπύρωσης, της ενότητας και της εσωτερικής πολυφωνίας που χρειάζεται στην αριστερά. Δεν είμαστε λόχοι, δεν είμαστε στρούγγες, δεν μας κυβερνάει γόνος δυναστείας. Έχει φτάσει σε διψήφια ποσοστά. Δεν παγωθήκανε για την ιδεολογική καθαρότητα. Κοιτάγανε ακριβώς κάτι, αυτό λέω. Ακριβώς αυτό κοιτάγανε. Λέω. Τέλος πάντων, καλημέρα. Να φυλαχτούμε. Πάντως, να φυλαχτούμε. Μου κάνατε παρατήρηση να σας πω ότι επειδή ένας κόσμος της ευρύτερης αριστεράς και αντιλήψεως θα ήθελε να υπάρχει μια πιο συντεταγμένη αντίδραση σε όλα αυτά που γίνονται και που έρχονται και στην βαρβαρότητα την περίφημη του καπιταλισμού, μόνο για πλάκα είναι μερικά πράγματα, κύριε Παπαδημούλη. Χωρίς αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω ότι πονάτε. Κοιτάξτε, πονούν πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, και θα σας έλεγα ότι και άνθρωποι που ψηφίζουν άλλα κόμματα και που θέλουν τώρα την, από... θέλουν την αριστερά, θέλουν την αριστερά πιο ενωμένη και πιο ισχυρή, στέλνουν αυτό το μήνυμα. Και γι' αυτό πιστεύω. Η κοινωνία ότι... την έχει ανάγκη την αριστερά. Ασφαλώς. Έχετε αρχίσει να το προβληματίζεστε αυτό το θέμα. Δηλαδή ακόμα και ο Τζαβάρα σου λέει ότι έχει ανάγκη η κοινωνία. Ναι, δεν τελειώσαμε. Αυτή την αριστερά την έχει ανάγκη η κοινωνία. Αυτή την αριστερά. Δεν θα προβληματίσουμε τα πράγματα. Δεν θα προβληματίσουμε τα πράγματα. Κύριε Καμπουράκη. Δεκτές όλες οι παρατηρήσεις και συμβουλές από όλους τους φίλους και συναδέλφους. Όλες. Αλλά νομίζω ότι και οι συνάδελφοι γελάτε κιόλας εσείς. Λέω είναι σοκρατικό θέμα. Και του Πασόκου γελάτε κιόλας γιατί σε είδα πολύ αγριεμένο. Δεν μπορούμε να δώσουμε συμβουλές εμείς. Λοιπόν, δεκτές όλες οι παρατηρήσεις από μένα προσωπικά. Αλλά αν δείτε αυτή τη στιγμή
και την απήχηση και την εσωτερική κατάσταση και την εικόνα και των δύο μεγάλων κομμάτων δεν είναι για να μας δίνετε συμβουλές, είναι για να δείτε και εσείς τη δική σας καμπούλη. Πάντως, ο κ. Κουβέλης είναι απαραίτητος στον Οικοκοινοβούλιο, το ξεκαθαρίζω και θεωρώ ότι πρέπει να είναι ενωμένοι για το καλό της δημοκρατίας. Τίποτα άλλο. Καλημέρα σας. Άποψή μου, γιατί πω, δεν κάνω λάθος. Καλημέρα σας. Από αυτό και μόνο που λέω και έχουν γίνει ρούχα μαζί που πήγαν και έχουν γίνει ρούχα. Γιατί κάποια στιγμή η σοβαρή πολιτική από οποιοδήποτε κόμμα είναι απαραίτητη δημοκρατία, κύριε Οικονομέ. Δεν κατάλαβα. Επειδή είμαστε ιδεολογικά, θα σκυλέψω πάνω. Σε ένα φορέα ο οποίος έχει τα προβλήματά του. Όχι. Είναι σοβαρή πολιτική και με την απαραίτητη. Συμφωνώ μαζί σας, αφού ξέρετε ότι από το λαό συμφωνώ μαζί σας και με τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι φίλος. Είναι προσωπικός φίλος ο άνθρωπος. Έλα, πάμε. Καλημέρα.